Το χρονικό μιας αναμενόμενης τραγωδίας με βαθύτερα αίτια την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία στην Κρήτη καταγράφουν τα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία με το σκηνικό του πυροβολισμού σε βάρος του 29χρονου φοιτητή Νίκου Φανουράκη που εξακολουθεί να δίνει μάχη ζωή στο Βενιζέλιο με τη σφαίρα ακόμη καρφωμένη στο κεφάλι του. Στο βίντεο, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του Μέγκα, αποτυπώνεται η λάμψη του πυροβολισμού από το πιστόλι του 22χρονου. Το πρώτο επεισόδιο ανάμεσα στο θήτη και το θύμα καταγράφεται με ήχο από κάμερα γύρω στις 3 και 7 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στην είσοδο των Μυρών από την Πάκη. Ακούγονται φωνές και βρισχές ενώ φαίνεται και μια σκιά να κατεβαίνει από το ένα αυτοκίνητο. Στο δεύτερο και πιο αποκαλυπτικό βίντεο αποτυπώνεται η λάμψη του πυροβολισμού από το πιστόλι. Διακρίνονται τα δύο αυτοκίνητα με οδηγούς τον 29χρονο και τον νεαρό δράστη να βρίσκονται στην ίδια ευθεία και να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Μετά το διαπληκτισμό και τη λάμψη από το όπλο, καταγράφεται η αποχώρηση του δράστη από το σημείο, ενώ το αυτοκίνητο του θύματος λοξοδρομεί περίπου 15 μέτρα και βγαίνει από το οδόστρωμα. Ήπιανε φωτά, ήτανε σε γλέντι, ήτανε δυσμένοι. Αυτά συμβαίνουν. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν είναι καν όπλο αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο άτομα. Είναι λάθος παροπληροφόρες. Δεν ήταν άλλο άτομο. Η διαρροή του υλικού από τη δικογραφία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Αλέξη Κούγια, συνηγόρου της οικογένειας του 29χρονου θύματος. Αντί να απολογηθούν για το έγκλημά τους, έχουν το θράσος πιθανότατα για την υπεράσπισή τους, αφού κανείς άλλος δεν έχει αντίγραφα του περιεχομένου της δικογραφίας, διανέμουν στους δημοσιογράφους επιλεκτικά βίντεο με τα οποία προσπαθούν να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη της Κρήτης που έχει εξαγριωθεί για το τι ακριβώς συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του θύματος. Δυστυχώς για αυτούς το θύμα έχει αρχίσει να συνέρχεται και να περιγράφει στους γονείς του τι ακριβώς συνέβη και πώς μια εγκληματική ομάδα τουλάχιστον 5 ατόμων προσπάθησε να του αφαιρέσει τη ζωή. Γιατί βλέπουμε ένα μακρύ δρόμο. Βλέπουμε ότι είναι μια θεαματική εξέλιξη, δεν θα μείνει φυτό. Έχει αρχίσει να ξυπνάει λίγο χέρια, λίγο τα μάτια γνωρίζει, κάνει σημάδια. Έχει καλά σημάδια. Αδυσία, 30 χρονών άντρας, για μια προσπέραση. Οι προσπάθειες πόλωσης του κλίματος στη μικρή τοπική κοινωνία από τρίτους δεν είναι το καλύτερο και σίγουρα δεν βοηθά σε καμία κατεύθυνση. Ούτε βοηθούν οι επιθετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις, οι ανεπίτρεπτοι και αβάσιμοι χαρακτηρισμοί, η αποάγνοια ή και σκόπιμη παραποίηση των πραγματικών περιστατικών ήταν η απάντηση του συνηγόρου του 22χρονου που απολογείται τη Δευτέρα, Διονύση Βέρα.